Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Εάν παρακολουθείτε από την αρχή το κανάλι μου, από το τέλος του 2019, θα έχετε παρακολουθήσει και το βιβλίο journey μου, το οποίο ξεκίνησε ακριβώς από το 2019. Έβαλα περισσότερο το διάβασμα στη ζωή μου. Διαβάζω κάθε βράδυ, έστω και αν είναι μία σελίδα πριν να κλείσουν τα μάτια μου, γιατί πολλές φορές είμαι πτώμα. Μέσω του Goodreads, λοιπόν, που είναι μία εφαρμογή του Amazon, μπορείτε να τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα στο Google Play Store ή στο Apple Store. Είναι δωρεάν και μπορείτε πάρα πολύ απλά να ακολουθείτε άλλα άτομα που διαβάζουν παρόμοια βιβλία με εσάς, να ακολουθείτε συγγραφείς, να παρακολουθείτε πόσο συχνά διαβάζετε. Υπάρχει γενικά πάρα πολύ υλικό μέσα στην εφαρμογή. Δεν είναι και πολύ καλά φτιαγμένη, μπορώ να πω. Θα τη χαρακτήριζα αρχαϊκή όσον αφορά το experience που έχει κανείς μέσα στην εφαρμογή, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ χρήσιμη, είναι δωρεάν και με βολεύει πάρα πολύ και μου δίνει το ένα παραπάνω έναυσμα να διαβάσω λίγο παραπάνω. Κάθε χρόνο λοιπόν από το 2019 βάζω ένα στόχο για το πόσο βιβλία θα ήθελα να διαβάσω. Αυτό δεν με πιέζει υπερβολικά, ίσως την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά να με ψιλοπίεζε και να αγχωνόμουν ότι μήπως δεν θα διαβάσω τόσα, αλλά συνειδητοποίησα ότι από τη στιγμή που το διάβασμα το κάνω καθαρά για τη δική μου ευχαρίστηση, για τη δική μου αγάπη προς το βιβλίο και την ανάγνωση. Για το 2022 λοιπόν είχα βάλει στόχο να διαβάσω 30 βιβλία. Κάθε χρόνο ο στόχος μου είναι σχετικός με τις προηγούμενες χρονιάς το διάβασμα. Ξεκίνησα, αν θυμάμαι καλά, το 2019 με 15 βιβλία, διάβασα παραπάνω. Τον επόμενο χρόνο έβαλα παραπάνω βιβλία για στόχο, διάβασα παραπάνω. Και πάει λέγοντας, δεν ξέρω κατά πόσο θα φτάσω κάποτε στα 50 βιβλία και στα 100 βιβλία που διαβάζουν άλλοι. Έβαλα στόχο 30 βιβλία και το ξεπέρασα και αυτό το στόχο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, αλλά επίσης δεν σημαίνει και τίποτα. Δεν είμαι καλύτερη από κάποιον που έχει διαβάσει 10 βιβλία και δεν είμαι χειρότερη από κάποιον που έχει διαβάσει 150 βιβλία. Κάθε χρονιά έχω τουλάχιστον 1 με 2, μπορεί και 3 βιβλία τα οποία τα φτάνω μέχρι τη μέση και τα παρατάω. Θα σας πω ότι από πάντα όταν διάβαζα, δεν παρατούσα κανένα βιβλίο, το διάβαζα μέχρι το τέλος, ακόμη και αν με πέδευε για μισό χρόνο διότι δεν μου άρεζε, διότι ήταν βαρετό, ήταν δύσκολο, οτιδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο. Ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σαν εμένα, έχω γνωρίσει αρκετούς από εσάς που μου λέτε ακριβώς το ίδιο, αλλά πλέον σκέφτομαι διαφορετικά, δεν θυμάμαι από ποιον το είχα δει σαν συμβουλή. Ακολουθώ κάποιους book youtubers, ξένους, Αμερικάνους ή Άγγλους και αν θυμάμαι καλά, μία κοπέλα από την Αμερική είχε πει αυτό, ότι δεν θα κάτσω να σκάσω, δεν θα κάτσω να παιδεύομαι με ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά δεν με τραβάει, τουλάχιστον για εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να έχει δύσκολη γλώσσα, δύσκολο γράψιμο, να έχει πιο παλαιακή γραφή. Μπορεί, για παράδειγμα, αν διαβάζετε στα αγγλικά, να σας δυσκολεύουν τα αγγλικά τα οποία χρησιμοποιούν, να είναι παλιά αγγλικά, να είναι σκοτσέζικα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί ένα βιβλίο να μην μας τραβάει. Μπορεί να είναι και η στιγμή που διαβάζουμε ένα βιβλίο. Εάν με ζορίζει αρκετά, θα πηδήξω μερικά κομμάτια μικρά, ώστε να δω εάν μέχρι τα μέσα, που συνήθως στα μέσα, εάν είναι κάποιο βιβλίο να πάρει τα πάνω του, μέχρι τότε θα το έχει κάνει, αλλιώς δεν υπάρχει ελπίδα, τουλάχιστον για μένα και από τη δική μου εμπειρία. Και το φτάνω μέχρι τη μέση περίπου και αν δω ότι ούτε και εκεί κοντά στη μέση δεν μου κάνει κλικ, τότε το σταματάω. Αυτή τη χρονιά είχα κάποια βιβλία τα οποία ήταν έτσι, όχι πολλά, νομίζω ήτανε 2 ή 3 βιβλία. Θα σας πω ποια ήτανε και θα φανεί επίσης και από το πόσα αστεράκια τους έχω βάλει. Θα ξεκινήσω λοιπόν για κάποια βιβλία, θα σας λέω έτσι λίγα περισσότερα πράγματα, θα σας λέω και τη γνώμη μου. Το πρώτο βιβλίο που είχα διαβάσει το 2022 το είχα ξεκινήσει από το τέλος του 2021 και ήταν χριστουγεννιάτικο μυστήριο. Είναι το The Christmas Murder Game. Θα βάλω όλους τους τίτλους κάτω στην περιγραφή. Κάποια βιβλία δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να το βρείτε στα ελληνικά. Οπότε, εάν σας αρέσει κάποιο βιβλίο και δεν το βρίσκετε στα ελληνικά, εγώ αυτό που κάνω όταν θέλω να ψάξω έναν τίτλο στα ελληνικά, εάν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι να πάω στο site του public.gr και να πατήσω όνομα του συγγραφέα στα αγγλικά. Έτσι βλέπω εάν έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, γιατί αλλιώς δεν έχω βρει κάποιον άλλο τρόπο να ψάχνω για βιβλία εάν υπάρχουν στα ελληνικά. Εάν ξέρετε κάποιον άλλο τρόπο, αφήστε το κάτω στα σχόλια για να το μοιραστώ και με τους υπόλοιπους
που λογικά θα ψάχνουν κάποια από τα βιβλία που βρίσκουν στα ελληνικά. Παρ' όλα αυτά, τα βιβλία που διαβάζω συνήθως δεν θα έλεγα ότι έχουν δύσκολα αγγλικά. Αν μία λέξη δεν τη γνωρίζετε, δεν θα γίνει και κάτι, δεν είναι ότι θα χάσετε το νόημα του βιβλίου και της ζωής. Οπότε, εάν σας αρέσει μία πλοκή, γιατί όχι να εξερευνήσετε ένα βιβλίο στα αγγλικά. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ κάπως στα 12 μου. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο που διάβασα λοιπόν και τελείωσα τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά ήτανε, του 2022, ήτανε το The Christmas Murder Game της Αλεξάνδρα Benedict. Είναι ένα βιβλίο μυστηρίου, στο οποίο έχω βάλει εγώ 5 αστεράκια, θυμάμαι ότι μου είχε αρέσει πάρα πολύ και είχε πάρα πολύ ωραία πλοκή. Κάθε χρόνο λοιπόν αυτή η οικογένεια είχε ένα Christmas tradition, ήταν το Christmas Murder Game, στο οποίο πήγαιναν σε αυτό το σπίτι της θείας της και έλυναν ένα μυστήριο με κάποιο prize. Αυτή τη χρονιά λοιπόν είχε αφήσει γράμματα η θεία της και την προσκάλεσε για άλλη μια χρονιά να πάει σε αυτό το σπίτι και εκτός από το ότι το σπίτι αυτό θα το κέρδιζε όποιος έλυνε το μυστήριο, για αυτήν τη συγκεκριμένη, την πρωταγωνίστρια, η οποία λέγεται Lily, υπήρχε και κάτι άλλο το οποίο αυτό ήτανε που την έκανε να πάει σε αυτό το σπίτι, διότι δεν είχε καμία όρεξη να πάει να λύσει αυτό το μυστήριο, δεν είχε πολύ καλή σχέση με τους υπόλοιπους. Και για εκείνη λοιπόν ένα άλλο δώρο που θα έδινε η θεία της αυτή, εκτός από το σπίτι, θα ήτανε το να λυθεί το μυστήριο του θανάτου της μητέρας της Λίλη. Και αυτό ήτανε που την έκανε να πάει και να πάρει μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Το επόμενο βιβλίο ήταν ένα βιβλίο που με το που είδα τον τίτλο όταν είχε πρωτοβγεί, κατευθείαν το έβαλα στη λίστα μου και περίμενα πώς και πώς να βγει. Λέγεται How to Kill Your Family από την Bella Mackey. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο, είχε plot twist που μας αρέσει πάρα πολύ αυτό και ήτανε πολύ διαφορετικό. Είναι ας πούμε dark, αλλά όχι τόσο dark ώστε να είναι τρομακτικό, αλλά είναι και αστείο και σκέφτεσαι από τη μία έχει δίκιο και από την άλλη είναι τόσο σημαντικό να μπεις σε όλον αυτό τον κόπο για να πετύχεις αυτό το οποίο θέλεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχω βάλει 4 αστεράκια. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα ήταν το What You Did από την Claire McGowan. Έχω διαβάσει, αν θυμάμαι καλά, κι άλλο ή κι άλλα βιβλία από την φίλη μας την Claire εδώ πέρα. Και αυτό έχει πάρει 4 αστεράκια. Τώρα που διαβάζω το book description, θυμάμαι ποιο βιβλίο ήταν και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Διότι είναι μαζεμένοι φίλοι στο σπίτι τους με τον άντρα της και συμβαίνει μια επίθεση στην καλύτερη της φίλη, η οποία ισχυρίζεται ότι αυτή η επίθεση έγινε από τον άντρα της και ουσιαστικά αυτή πρέπει να βρει ανάμεσα στους δύο ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα, γιατί ουσιαστικά είτε ο ένας είτε ο άλλος λέει ψέματα, είναι δύο πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή της και επίσης για ποιο λόγο να έχει πει ψέματα αυτός που έχει πει ψέματα, αλλά και για ποιο λόγο, εάν ο άντρας της όντως ήταν αυτός που της επιτέθηκε, για ποιο λόγο μπορεί να της επιτέθηκε και αν δεν είναι ο άντρας της, ποιος της επιτέθηκε και για ποιο λόγο. Πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί έβαλα 4 αστεράκια, τώρα που το θυμάμαι θα έβαζα και 5 αστεράκια στο βιβλίο αυτό. Το επόμενο βιβλίο είναι The 7 Imperfect Rules of Elvira Carr. Εάν έχετε παρακολουθήσει και προηγούμενα βιντεάκια σχετικά με βιβλία, έχω λατρέψει κάποια βιβλία τα οποία είτε θα σας αρέσουν είτε δεν θα σας αρέσουν. Βιβλία τα οποία έχουν χαρακτήρα που κλασικά είτε θα αγαπήσεις είτε θα σου φανεί πολύ περίεργος. Για παράδειγμα, έχω αναφέρει σίγουρα σε προηγούμενο βίντεο μου σχετικά με βιβλία που έχω διαβάσει το Eleanor Oliphant is Fine και επίσης έχω σίγουρα αναφέρει αρκετές φορές την τριλογία The Roses Project. Είναι βιβλία τα οποία έχουν χαρακτήρα που έχει ένα disability. Για παράδειγμα, αυτισμό ή στο εύρος του αυτισμού και αυτό είναι ένα από αυτά τα βιβλία. Πραγματικά ένα από αυτά τα βιβλία που καθώς το διαβάζεις νιώθεις και θέλεις να γίνεις φίλος με τον πρωταγωνιστή ή την πρωταγωνίστρια, γελάς με τα περίεργα, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνεις, συμπονάς, θέλεις να στηρίξεις με κάποιο τρόπο, θέλεις να αγκαλιάσεις αυτόν τον άνθρωπο, να το συμβουλέψεις, να τον προστατέψεις. Είναι ένα βιβλίο που θα το πρότεινα
ανεπιφύλακτα. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα είναι πάρα πολύ γνωστό. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει η τριλογία στα ελληνικά. Λέγεται A Good Girl's Guide to Murder από Holly Jackson. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι μια νεαρή κοπέλα, της οποίας της αρέσει πάρα πολύ να λύνει μυστήρια και αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο ενός μιας απαγωγής παύλα φόνου μιας κοπέλας από το σχολείο της, για τον οποίο φόνο και εξαφάνιση κατηγορούν ένα άλλο παιδί από το σχολείο τους. Αυτή η κοπέλα λοιπόν είναι πεπισμένη ότι αυτό το άτομο δεν είναι ένοχο και ψάχνει να βρει ποιος είναι ο ένοχος, ώστε να τον αθώσει. Γίνονται αρκετά βαριά πράγματα μέσα στο βιβλίο, αλλά είναι γραμμένα πολύ ελαφριά, οπότε δεν είναι καθόλου βαρύ βιβλίο και νομίζω ότι κατατάσσεται στα νεανικά βιβλία, οπότε σίγουρα είναι εύκολο, εύκολα αγγλικά, εύκολη πλοκή και εύκολο να το διαβάσουμε. Οπότε το προτείνω σίγουρα, το έχω βάλει 5 αστεράκια, δεν χρειάζεται να σας πω, εννοείται, πάρα πολύ ωραίο. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα είναι πάλι νεανική λογοτεχνία, καθαρά νεανικό. Μου άρεσε πάρα πολύ το εξώφυλλό του για κάποιο λόγο. Ξέρετε, εάν παρακολουθείτε καιρό το κανάλι, ξέρετε ότι τρελαίνομαι για ωραία εξώφυλλα βιβλίων, οπότε αυτό ήταν ένα από αυτά και μου άρεσε και το story. Είναι για ένα κοριτσάκι το οποίο έχει μαγικές ικανότητες από το φυσικό της, αλλά η οικογένειά της δεν θέλει, δεν δέχεται ότι έχει μαγικές ικανότητες και δεν θέλει να τις επιτρέψει να τις εξασκήσει, αλλά ο παππούς της είχε και εκείνος μαγικές ικανότητες και της είχε μιλήσει για τις δικές της ικανότητες, της είχε πει πολλά πράγματα και εκείνη ήταν πολύ ενθουσιασμένη στο να δοκιμάσει τις ικανότητές της, να βρει τον εαυτό της, να βρει ποια είναι, και μέσα στην ιστορία οι γονείς της που ήταν αντίθετοι με τον παππού της χάλασαν πάρα πολύ τις σχέσεις τους με τον παππού της, αλλά εκείνη ήταν αποφασισμένη να βρει τρόπο να μάθει περισσότερα για το τι ήθελε ο παππούς της να της πει και να της διδάξει. Ήταν ένα ωραίο βιβλίο, έχω βάλει 5 αστεράκια, παρόλο που δεν είμαι fantasy reader, αυτό το βιβλίο ήταν βιβλίο φαντασίας. Το επόμενο βιβλίο, ό,τι και να σας πω, είναι λίγο. Αυτό το συγγραφέα τον έχω προτείνει άπειρες φορές από το πρώτο βιβλίο που διάβασα, που είχα αγοράσει από Charity. Αυτό το βιβλίο, όλα τα βιβλία του είναι απλά συγκλονιστικά, είναι φυσικά psychological thriller. Για αυτό το βιβλίο δεν μπορώ να σας πω πολλά, διότι όπως έχω γράψει και στο review μου στο Goodreads, το πρώτο plot twist συμβαίνει στη σελίδα 6, οπότε δεν θα σας πω παραπάνω. Και μετά από αυτό, που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, έρχεται για μένα μία μπαρούφα. Συμπεριλαμβανότανε στο Kindle Unlimited, οπότε ουσιαστικά μπορούσα να το διαβάσω δωρεάν, χωρίς έξτρα χρέωση. Και αυτό το βιβλίο λέγεται Reminders of Him. Έχει πάρα πολύ καλά reviews, όλοι μιλάνε απίστευτα ωραία για αυτό το βιβλίο και για όλα τις σχεδόν τα βιβλία. Και αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο που επέλεξα να διαβάσω από αυτήν. Ξεκινάει το βιβλίο λοιπόν και μετά από 1-2 σελίδες, παίζει να είναι και λιγότερο, έχουμε μία πάρα πολύ έντονη sex scene. Λέω, okay. Ας δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο, γιατί υποτίθεται ότι είναι ένα βιβλίο που θα σε κάνει να βάλεις τα κλάματα, πολύ συναισθηματικό, πολύ στενάχωρο, πολύ ρομαντικό, πολύ βαθύ νόημα, όλα αυτά, και για όλα τα βιβλία της Colleen Hoover. Συνεχίζω να διαβάζω το βιβλίο, ένα κενό, δηλαδή το νόημα, η περιγραφή, η περίληψη του βιβλίου μου τράβηξε την προσοχή. Αλλά δεν έβλεπα, δηλαδή προχωρούσα το βιβλίο και δεν έβλεπα βάθος στους χαρακτήρες, στην υπόθεση, δεν με τραβούσε καθόλου. Κάθε 5 σελίδες είχε απλά σεξ. Έφτασα στη μέση του βιβλίου. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε τρομερή εξέλιξη με τον πυρήνα της υπόθεσης που είχα διαβάσει στην περίληψη και απλά τα παράτησα. Ήταν ένα βιβλίο που για μένα δεν έκανε τίποτα, ήταν ένα κενό, πραγματικά οι χαρακτήρες δεν είχαν τίποτα να μου πούν και απλά το άφησα στη μέση. Μετά από αυτό βέβαια επέλεξα να διαβάσω ένα ρομαντικό βιβλίο.
από κάποιον άλλον. Αυτό το βιβλίο λέγεται Before We Grow Old και από την περίληψη ήξερα ήδη ότι αυτό το βιβλίο θα είναι σχετικά κλισέ, αλλά επίσης ότι θα με κάνει να κλάψω. Και έτσι και έγινε, θυμάμαι το βράδυ που τελείωνα το βιβλίο, να κλαίω στο κρεβάτι και να λέω στον Γιώργο «Μα ήταν τόσο ωραίο!» Πάρα πολύ ωραίο, αλλά ετοιμαστείτε, εάν είστε σε φάση που θα σας επηρεάσει πάρα πολύ και δεν θα στενοχωρηθείτε για εκείνη τη στιγμή που ξέρετε ότι είναι απλά ένα βιβλίο, μην το διαβάσετε. Αλλά εάν είστε σε καλό σημείο στη ζωή σας, μπορείτε να το διαβάσετε και να νιώσετε έτσι αυτά τα συναισθήματα. Ωραίο βιβλίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα ήταν το The Girl with the Dragon Tattoo, το οποίο νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, έχουν βγει και οι ταινίες από τα βιβλία αυτά και το είχα αγοράσει εδώ και 2 χρόνια από charity που το βρήκα και ήταν ένα βιβλίο το οποίο ήξερα ότι έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Όλοι λένε από τα καλύτερα βιβλία μυστηρίου, thriller που έχουν βγει ποτέ. Για το πώς γράφει ο συγγραφέας, γενικά το εκθίαζαν το βιβλίο και τη σειρά αυτήν και δεν είχα δει τις ταινίες, οπότε είπα ok, ας το διαβάσω φέτος, πέρσι δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι το βιβλίο δεν ήταν καλό. Ήταν πολύ καλό, το έχω βάλει 4 αστεράκια. Δεν έβαλα 5 αστεράκια διότι υπήρχε τόσο hype γύρω από αυτό το βιβλίο, από αυτή την ιστορία, από αυτό το συγγραφέα, από το γράψιμο, από όλα τα σχετικά, που δεν ξέρω, εμένα αυτό το wow δεν μου το έβγαλε. Είχε κάποια σημεία τα οποία ήταν πολύ σκληρά να τα διαβάζεις. Για παράδειγμα, η κακοποίηση της πρωταγωνίστριας. Ήταν πολύ σκληρό να το διαβάζεις και να βλέπεις τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Παρ' όλα αυτά, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, γράφει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι από τα καλύτερα thrillers που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Το επόμενο βιβλίο, λοιπόν, έρχεται για να μου αλλάξει λίγο τη γνώμη και να ανεβάσει την συγγραφέα του προηγούμενου βιβλίου που το άφησα στη μέση και ήταν απαράδεκτο για μένα, την Colleen Hoover. Διάβασα, λοιπόν, ένα βιβλίο της, σαν δεύτερο από τη συγκεκριμένη, το οποίο δεν χαρακτηρίζεται ρομαντικό, χαρακτηρίζεται thriller. Και εμένα αυτό φυσικά μου κίνησε την περιέργεια, διότι είπα «ΟΚ, έτυχε το πρώτο βιβλίο που διαβάζω από αυτήν να είναι το Reminders of Him και να μην μου αρέσει». Αλλά για να δούμε τι λέει το βιβλίο της Verity. Νομίζω ότι υπάρχει στα ελληνικά, διότι είναι πάρα πολύ γνωστό βιβλίο και νομίζω ότι ίσως όλα τα βιβλία της Colleen Hoover να έχουν βγει στα ελληνικά. Ξέρω ότι υπάρχει το «It Starts With Us», «It Ends With Us». Λοιπόν, το Verity ήταν ένα από τα βιβλία που νομίζω θα κουβαλάω μέσα μου για πάντα. Πολύ συγκλονιστικό, πολύ ωραίο γράψιμο, πολύ ωραία πλοκή, ωραίο μυστήριο, ωραίο story, ωραία plot twists. Είναι ένα από τα βιβλία που από αυτή τη λίστα, εάν θέλετε να προσθέσετε βιβλία στη συλλογή σας και να διαβάσετε, που σίγουρα είναι super, είναι ένα από αυτά. Μετά λοιπόν διάβασα ένα short story, το οποίο είναι από μια συγγραφέα που θέλω να διαβάσω και άλλα βιβλία της, αλλά δεν έχει τύχει. Αυτό λέγεται Evidence of the Affair, ήτανε πολύ ωραίο βιβλίο, ήτανε πολύ σύντομο, οπότε για παράδειγμα εάν θέλετε να δοκιμάσετε να διαβάσετε κάτι στα αγγλικά και δεν θέλετε να σας τρομάζει το βιβλίο να έχει 400 σελίδες, αυτό το βιβλίο είναι ένα μικρό βιβλίο, έχει μόλις 86 σελίδες, οπότε ίσως να είναι μια καλή αρχή εάν πάλι, ξαναλέω, θέλετε να διαβάσετε κάτι στα αγγλικά που είναι εύκολο. Τα επόμενα 2 βιβλία έχουν πάρει 4 αστεράκια για μένα, οπότε είναι πολύ καλά και τα προτείνω για άλλη μια φορά. Το ένα λέγεται When You Disappeared από John Mars και το επόμενο είναι το πρώτο από μια σειρά βιβλίων. Έχω ήδη πάρει στο Kindle Unlimited και νομίζω άλλα 2 βιβλία από τη σειρά. Είναι Ιρλανδικά και λέγεται A Man With One of Those Faces. Είναι για κάποιον ο οποίος έχει πραγματικά υποτίθεται ότι το πρόσωπό του θυμίζει σε όλους όσους συναντάει στη ζωή του κάποιον. Οπότε συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα διότι πολλοί τον μπερδεύουν για κάποιον άλλον, νομίζουν ότι είναι αυτός που τους χρωστάει χρήματα, νομίζουν ότι είναι αυτός που τους
άφησε στο ραντεβού και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, είναι ευχάριστη, έχει αστεία κομμάτια, μου άρεσε πάρα πολύ. Το επόμενο βιβλίο έχει πάρει 3 αστεράκια, οπότε ήταν κάπου έτσι στα μισά, ψιλοβαρετό. Έχω γράψει ότι δεν μου κράτησε το ενδιαφέρον, παρόλο που ήθελα. Και ότι το βιβλίο ήταν καλά γραμμένο, αλλά δεν είχε αρκετό suspense. Λέγεται Her Perfect Family. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα ήταν πάρα πολύ γλυκό και επίσης το βιβλίο έχει ένα φανταστικό εξώφυλλο. Πραγματικά αυτό που λέει, λέγεται The Blossom Tree of Dreams και μόλις βλέπεις το εξώφυλλο σε ταξιδεύει και νιώθεις ότι ονειρεύεσαι, τουλάχιστον για μένα. Είναι ένα ρομαντικό βιβλίο και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Το έχω βάλει 5 αστεράκια, αλλά ξαναλέω, είναι από τα βιβλία, τα ρομαντικά, που ξέρω συνήθως ποιο θα είναι το τέλος, ξέρω περίπου πώς θα είναι η πλοκή, ξέρω περίπου πώς θα είναι οι χαρακτήρες, αλλά θέλω να νιώσω έτσι αυτό το συνέστημα και αυτά τα οποία νιώθουν οι πρωταγωνιστές στο βιβλίο αυτό. Και πολλές φορές αυτά τα βιβλία σε εκπλήσουν κιόλας, διότι μπορεί το τέλος να μην είναι ακριβώς αυτό το οποίο σκεφτόσουν, να έχει κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο, ένα plot twist. Το επόμενο βιβλίο είχα πολύ high expectations, διότι έτσι όπως το διάβασα μου φάνηκε σαν να είναι στο επίπεδο αυτό το βιβλίο που σας ανέφερα πιο πριν, Eleanor Oliphant, The Rosie Project, την Elvira που διάβασα την ίδια χρονιά και λέγεται The Strange Appeal of Dougie Neal. Παρ' όλα αυτά είναι από τα βιβλία τα οποία παράτησα όπως λέω στην περιγραφή, όπως λέω στο review μου, το άφησα περίπου στο 40% διότι γράφεται σαν αστείο βιβλίο και πραγματικά εκείνο το καιρό ήτανε Απρίλιος, ήτανε ο μήνας που έχασα τον πατέρα μου. Οπότε ένιωθα ότι πραγματικά τέτοιο βιβλίο θέλω να διαβάσω, θέλω να με κάνει να ξεχαστώ, να μην έχει τίποτα βαρύ, να είναι ευχάριστο, να είναι αστείο, να ξεχαστώ. Αυτό το βιβλίο δυστυχώς ήταν απογοήτευση για μένα, δεν βρήκα το αστείο του, δεν δέθηκα με τον πρωταγωνιστή, δεν ήταν ενδιαφέρον χαρακτήρας. Το έχω βάλει 2 αστεράκια και συνήθως 2 αστεράκια βάζω σε αυτά τα βιβλία τα οποία έχω παρατήσει στη μέση, εκτός και αν είναι πραγματικά απέσια βιβλία και ίσως να μην φτάσω ούτε στη μέση, τότε εκεί παίρνω 1 αστεράκι. Αλλά αυτό ήταν ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά δεν κατάλαβα το λόγο του να το γράψει κάποιος. Υποτίθεται ότι αυτός ο πρωταγωνιστής, ο Ντούγκι, ήτανε όλη του τη ζωή του κλότσου και του μπάτσου, δεν τον ήθελε κανένας για παρέα, δεν τον ήθελε κανένας για ραντεβού, δεν είχε σχέσεις, ήτανε άσχημος, ήτανε δεν ξέρω εγώ τι και μας περιγράφει αυτό, το οποίο εμένα από την αρχή δεν με έκανε να νιώσω ωραία, διότι μιλούσε για έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι αντικειμενικά, υποκειμενικά και από όλες τις πλευρές ήτανε για να μην τον θέλει κανένας στη ζωή του. Το οποίο είναι απέσιο. Για ποιο λόγο να θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο τέτοιο, ακόμη και αν αυτός ο άνθρωπος με κάποιο τρόπο είναι αισιόδοξος ή γυρίσει τη ζωή του ανάποδα ή καταφέρει τα πάντα και μετά τον θέλουν όλοι, πάλι αυτού του είδους ο χαρακτήρας δεν με τραβάει καθόλου. Και ουσιαστικά αυτός ο χαρακτήρας μαγικά, μία από τις επόμενες ημέρες μέσα στο βιβλίο, πατιέται ένα κουμπί στην ιστορία και γίνεται ό,τι πιο attractive, ό,τι πιο τέλειο υπάρχει στον κόσμο και γυναίκες πέφτουν δεξιά-αριστερά, όλες το ζητάνε ραντεβού. Δεν μου άρεσε καθόλου, ήταν πολύ κακό, νομίζω. Οπότε δεν θα το πρότεινα, δηλαδή άμα το βρείτε και είναι δωρεάν, σας το δώσουνε, μην το πάρετε. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα ήταν εξαιρετικό. Είναι ένα βιβλίο μυστηρίου με πολύ suspense. Δεν μπορώ να σας πω πολλά, διότι δεν γνωρίζουμε από την αρχή πράγματα σημαντικά για την ιστορία, αλλά η ιστορία αυτή τέλος πάντων έχει να κάνει με κάτι το οποίο υποτίθεται κακό, υποτίθεται ότι έκανε η πρωταγωνίστρια, η θεία, όχι η θεία μας, η θεία λέγεται, και όλοι την κατηγορούν γι' αυτό και την αποκαλούν τέρας. Αρκετά αργότερα μαθαίνουμε τι είναι αυτό για το οποίο κατηγορείται σαν ότι εκείνη το έκανε αυτό το κακό. Έχει twists. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω βάλει 4 αστεράκια. Το προτείνω σίγουρα, λέγεται Am I Guilty. Το επόμενο βιβλίο είναι αρκετά σκληρό, συσσαγωγικά. Λέγεται The Perfect Child.
Και είναι για, για ένα ζευγάρι που θέλουν τέλος πάντων να αποκτήσουν παιδί και τελικά αποφασίζουν να πάρουν υπό την επιμέλειά τους ένα εξάχρονο κοριτσάκι, το οποίο όμως φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο. Έχει πολλά ψυχολογικά θέματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο μαζί της, να ζεις μαζί της. Φαίνεται το κοριτσάκι με διάφορους τρόπους να προσπαθεί να χωρίσει αυτό το ζευγάρι και να στρέψει τον άντρα ενάντια στη γυναίκα. Όλη τη διάρκεια του βιβλίου πραγματικά μισώ, απεχθάνομαι αυτό το εξάχρονο κοριτσάκι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην σου προκαλέσει αυτά τα συναισθήματα, διότι είναι απαράδεκτα αυτά που κάνει, η συμπεριφορά της είναι χάλια, χρειάζεται σίγουρα πολύ ισχυρή θεραπεία από ψυχολόγο, ίσως ψυχίατρο, και τέλος πάντων, προχωρώντας στο βιβλίο και στην ιστορία, κάποια στιγμή μαθαίνεις πράγματα για το παρελθόν της και καταλαβαίνεις πολλά για τη συμπεριφορά της. Το θυμάμαι αρκετά έντονα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο λέγεται The Keeper of Stories. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση η περιγραφή του βιβλίου και το εξώφυλλο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα. Είναι ένα βιβλίο που δεν τρελάθηκα, δεν είχε τόσο ενδιαφέρον όσο ήθελα, όσο περίμενα από την περιγραφή του τουλάχιστον. Τα επόμενα δύο βιβλία έχουν πάρει 5 αστεράκια για μένα. Το ένα είναι The Family Holiday και το άλλο είναι το Book Lovers. Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο, είναι δύο διαφορετικά. Το ένα είναι thriller κλασικά με twists, πάρα πολύ ωραίο. Έχει να κάνει με δύο διαφορετικές οικογένειες οι οποίες ανταλλάσσουν σπίτι για τις διακοπές και ουσιαστικά η μία οικογένεια που είναι από την Ιταλία πηγαίνουν στο αγγλικό cottage και αυτοί που έμεναν στο αγγλικό cottage πηγαίνουν στην Ιταλία και δεν υποτίθεται ότι δεν έχουν γνωριστεί ποτέ. Παρ' όλα αυτά, οι συγκυρίες δείχνουν και τα στοιχεία δείχνουν κατά τη διάρκεια του βιβλίου ότι ίσως τελικά να μην είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζεται κανένας με κανέναν από αυτές τις δύο οικογένειες. Μου άρεσε πάρα πολύ, 5 αστεράκια δικαίως το έχω βάλει. Και το επόμενο ήταν ένα ρομάντζο, πολύ κλασικό, πολύ κλισέ, 5 αστεράκια πήρε βέβαια, αλλά είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι και καλά μισιούνται, ξέρετε τώρα. Δεν θα πω παραπάνω, μισιούνται και τελικά δεν μισιούνται τόσο. Το επόμενο βιβλίο, περίμενα πως και πως να το διαβάσω, διότι το είχα στη λίστα μου, λέγεται The Weekend Away και μετά είδα ότι το Netflix έβγαλε ταινία με την Leighton Meester. Ήθελα σίγουρα να δω την ταινία, ήθελα σίγουρα να διαβάσω το βιβλίο, κρατήθηκα πάρα πολύ μήνες, διότι ήθελα να περιμένω να διαβάσω το βιβλίο πρώτα. Μου άρεσε και το βιβλίο πάρα πολύ, μου άρεσε και η ταινία πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ η Leighton Meester. Έχει να κάνει με δύο κολλητές φίλες, οι οποίες έχουν σαν παράδοση να πηγαίνουν ταξίδια για χρόνια, αλλά τέλος πάντων η μία πρωταγωνίστρια τελικά παντρεύεται κάποια στιγμή και δεν προλαβαίνει με όλα όσα έχει, παραμελεί λιγάκι τη φιλία, οπότε σε κάποια στιγμή αποφασίζουν να ξανακάνουν ένα τέτοιο ταξίδι μετά από νομίζω 3 χρόνια που δεν έχουν κάνει τέτοιο ταξίδι, ενώ κάνανε ένα το χρόνο και ταξιδεύουν μαζί λοιπόν, κλείνουν ένα πάρα πολύ ωραίο ακριβό Airbnb, το κλείνει αυτή η φίλη της και βγαίνουν το βράδυ, περνάνε τέλεια, μιλάνε, γελάνε, βγάζουν φωτογραφίες και το επόμενο πρωί η κολλητή της φίλη εξαφανίζεται, δεν είναι στο δωμάτιο, υπάρχει λίγο αίμα στο χαλί, δεν ξέρει η πρωταγωνίστρια τι ακριβώς συμβαίνει και ουσιαστικά ψάχνει να βρει τι έγινε, τι συνέβη στην κολλητή της φίλη, αλλά υπάρχουν διάφορα twists, η ιστορία δεν είναι απλή, δεν μπορείς να φανταστείς μέχρι ένα σημείο τι μπορεί να έχει συμβεί και μετά όλα μπαίνουν έτσι σε μια σειρά και καταλαβαίνεις τι γίνεται στο τέλος. Μου άρεσε πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Εντάξει, το βιβλίο έχει πάρει 4 αστεράκια, αλλά νομίζω ότι το έβαλα 4 αντί για 5 μόνο και μόνο γιατί κατάλαβα, είχα στο νου μου σχετικά από νωρίς το τι μπορεί να συνέβει και είχα δίκιο. Αυτό δηλαδή δεν ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη για μένα. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα ήταν υπέροχο, λέγεται The House in the Cerulean Sea
Είναι ένα πολύ διαφορετικό βιβλίο, νομίζω πάλι χαρακτηρίζεται νεανικό, το εξώφυλλο του είναι εξαιρετικό. Δυστυχώς το διάβαζα στο Kindle που είναι ασπρόμαυρο, οπότε το εξώφυλλο το είδα μόνο στο κινητό μου και μετά στο Google τέλος πάντων, αλλά ίσως κάποια στιγμή να αγοράσω το βιβλίο και επίσης πολύ πιθανό να αγοράσω και άλλο του ίδιου συγγραφέα. Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι περίμενα ότι υπάρχει βιβλίο σχετικό. Είναι πάλι βιβλίο φαντασίας και θα πω ότι με δυσκόλεψε να μπω στην ιστορία, στην αρχή, και νομίζω ότι αυτό μου συμβαίνει με όλα τα φαντασίας, διότι δεν έχω συνηθίσει και ίσως είμαι πιο πολύ του ρεαλισμού ή του fiction σε σχέση με τις φαντασίες όταν έχει να κάνει με βιβλίο. Όταν είναι ταινία καταλαβαίνω από την αρχή, αλλά όταν είναι να διαβάσω βιβλίο φαντασίας δυσκολεύομαι λιγάκι να μπω στο story και να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Παρ' όλα αυτά, μετά από κάπου το 30-35% του βιβλίου δεν μπορούσα να σταματήσω. Το διαβάζω, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχω γράψει ότι είναι masterpiece το βιβλίο. Δεν είναι τυχαίο το ότι έχει τόσα καλά reviews. Το επόμενο βιβλίο είναι από John Nesbo, που έχω πολύ καιρό να διαβάσω. Λοιπόν, θα σας πω τώρα το εξής. Παλιά ήμουνα τρελαμένη με τον John Nesbo, είχα ξεκινήσει από την αρχή τα βιβλία του και τα έπαιρνα με τη σειρά τα βιβλία τέλος πάντων με το Harry Hole. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον John Nesbo και τα βιβλία του John Nesbo, δεν είχα πολλά άλλα βιβλία μυστηρίου να τα συγκρίνω εισαγωγικά με τα βιβλία του John Nesbo και με το γράψιμο του John Nesbo. Μετά από άλλους συγγραφείς που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια που διαβάζω τόσο πολύ και έχω διαβάσει και δοκιμάσει τόσους πολλούς συγγραφείς thriller, suspense, crime και τα σχετικά, θεωρώ ότι και το διάβασα σε review άλλου ανθρώπου, βασικά άλλων ανθρώπων, σε κάποια βιβλία του τώρα τελευταία, του John Nesbo, και συνειδητοποίησα ότι αυτός είναι ο λόγος που τα τελευταία χρόνια δεν έχω διαβάσει τόσο John Nesbo και προτιμώ άλλους συγγραφείς. Θεωρώ ότι ο Nesbo τελικά τραβάει πάρα πολύ τις περιγραφές του, βάζει τόσο πολύ σάλτσα στα γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα να θεωρώ, όπως διάβασα και σε άλλα reviews, θεωρώ ότι τα βιβλία του θα μπορούσαν να είναι, γιατί συνήθως γράφει πολύ μεγάλα βιβλία, δηλαδή είναι πάνω από 400-500 σελίδες το κάθε βιβλίο συνήθως, θεωρώ ότι θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να κάνει τα βιβλία του 350 σελίδες και να είναι πολύ πιο punchy, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο suspense, πολύ πιο έντονα. Και αυτό μου συνέβη και με αυτό το βιβλίο που δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ να το διαβάσω πραγματικά. Λέγεται The Jealousy Man. Δεν ξέρω αν είναι ένα από αυτά τα βιβλία του John Nesbo που δεν είναι wow, γιατί υπάρχουν βιβλία του John Nesbo που ακόμα τα θυμάμαι. Παράδειγμα, η Νυχτερίδα, οι Κατσαρίδες. Ήτανε εξαιρετικά βιβλία, θα τα ξαναδιάβαζα άνετα και τώρα. Όπως επίσης το Έμα στο χιόνι, που ήταν τα δύο μικρά βιβλία, παραδόξως είχε γράψει δύο μικρά βιβλία. Το Jealousy Man δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Υποτίθεται ότι διάλεξα και όλο το συγκεκριμένο βιβλίο μετά από καιρό που έχω να διαβάσω John Nesbo. Θα παρατηρήσετε δηλαδή, αν δείτε τα προηγούμενα βιντεάκια με βιβλία που διάβασα αναχρονιά, ότι δεν περιλαμβάνουν John Nesbo. Παρόλο που έχω βιβλία του στο σπίτι και παρόλο που βγάζει καινούργια βιβλία, απλώς αποφεύγω να τα πάρω, διότι με δυσκολεύουν στο ότι είναι τόσο μεγάλα, αλλά δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλα. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν άνετα να είναι 350 μέχρι 400 σελίδες. Και αυτό το βιβλίο το διάλεξα να το διαβάσω πέρσι, λοιπόν, διότι ουσιαστικά είναι το πρώτο, νομίζω είναι το μόνο βιβλίο του, που είναι collection of short stories. Διαβάζω την πρώτη ιστορία και μου άρεσε πάρα πολύ και λέω, α, ωραίο. Αυτό ήταν. Δεν θυμάμαι καμία άλλη ιστορία από όλο το βιβλίο, δηλαδή δεν με τράβηξε καθόλου. Τελικά, από ό,τι βλέπω, έχω διαβάσει και τα τρία βιβλία της τριλογίας A Good Girl's Guide to Murder πέρσι και τώρα ήταν η σειρά που διάβασα το τρίτο βιβλίο και φυσικά και τα τρία βιβλία πήραν 5 αστεράκια, τα προτείνω σίγουρα,
Από αυτή τη λίστα δηλαδή είναι από τα βιβλία τα οποία σίγουρα προτείνω οπωσδήποτε να διαβάσετε. Το επόμενο βιβλίο είναι ένα διαφορετικό, έτσι, συναισθηματικό βιβλίο, το οποίο έχει και συναισθηματική φόρτιση, λίγο στεναχώρια, λίγο heartbreak, αλλά όχι ακριβώς το heartbreak που έχεις στο ρομαντικό, που τα περιμένεις όλα, ξέρεις ακριβώς τι θα συμβεί και λοιπά, οι χαρακτήρες είναι παρόμοιοι. Είναι ένα βιβλίο ανάμεσα στην εγγονή και τη γιαγιά, κυρίως. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο σου δίνει και ελπίδα για διάφορα πράγματα και διάφορες καταστάσεις στη ζωή σου, και έχει και χιούμορ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτές οι δύο γυναίκες ξεκινάνε να κάνουν ένα road trip, που η εγγονή νομίζει ότι το road trip αυτό είναι για κάποιον άλλο λόγο. Τελικά αυτό το road trip είναι σχεδιασμένο από τη γιαγιά της για διαφορετικούς άλλους λόγους, και επίσης μέσα σε αυτό το ταξίδι γνωρίζονται πολύ πιο βαθιά μεταξύ τους και είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν ήμουν ποτέ κοντά με τη γιαγιά μου, και η άλλη μου γιαγιά δεν τη γνώρισα ποτέ, οπότε αυτό δεν μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά είσαι έτσι κάποια φλέβα, αλλά ειδικά εάν έχετε ή είχατε καλή σχέση, πολύ καλή σχέση με τη γιαγιά σας, μία από τις δύο ή και τις δύο γιαγιάδες σας, τότε αυτό το βιβλίο νομίζω ότι θα σας δημιουργήσει ακόμη πιο έντονα συναισθήματα. Εμένα με έκανε να σκέφτομαι το ενδεχόμενο να είχα μία γιαγιά με την οποία θα είχα τέτοια σχέση. Ήταν πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, 5 αστεράκια σίγουρα. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα ήταν εξαιρετικό. Θα πω ότι και τα επόμενα 2 βιβλία που διάβασα ήταν εξαιρετικά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το Finley Donovan is Killing It. Είναι ένα βιβλίο που ελπίζω ότι υπάρχει στα ελληνικά πραγματικά, διότι θέλω πολύ να το διαβάσετε και να το συζητήσουμε. Και δεν είναι μόνο ένα βιβλίο, απλώς έχω διαβάσει μόνο το πρώτο. Νομίζω έχει γίνει ήδη τριλογία. Είναι για μια κοπέλα η οποία συζητάει, είναι συγγραφέας και συζητάει με την agent σε pub, εστιατόριο, δεν θυμάμαι τι ήτανε. Συζητάει την πλοκή του βιβλίου της. Κάποιος άλλος από άλλο τραπέζι, μια γυναίκα, παρακούει τη συζήτηση αυτή και νομίζει ότι αυτή η κοπέλα είναι hitman, είναι πληρωμένη δολοφόνος. Θα σας πω μόνο αυτό. Είναι εξαιρετικά αστείο, είναι εξαιρετικά διαφορετικό, ενδιαφέρον. Νομίζω, δεν ξέρω πόσο γρήγορα το διάβασα, αλλά το διάβασα πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν απλά ένα υπέροχο βιβλίο και περιμένω πώς και πώς να διαβάσω και τα υπόλοιπα. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα ήταν επίσης εξαιρετικό. Δεν θυμόμουν ποιο ήταν αυτό το βιβλίο, ενώ το διάβασα σχετικά πρόσφατα. Δεν θυμόμουν ποιο ήταν με τον τίτλο, αλλά μόλις κατέβηκα λίγο παρακάτω και είδα τη λέξη Bridesmaids, θυμήθηκα ακριβώς ποιο ήταν αυτό το βιβλίο. Είναι από την ίδια συγγραφέα με το προηγούμενο βιβλίο που λέγαμε για την εγγονή και τη γιαγιά, οπότε πίστευα ότι θα είναι πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχω δει και παρόμοιες ταινίες και σειρές βέβαια με το concept αυτό, το ότι αυτή η κοπέλα ουσιαστικά είχε να γίνει bridesmaid σε 5 γάμους στον ίδιο χρόνο. Και με όλα αυτά τα ευτράπελα και όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει και να ζήσει και να επιβιώσει σε αυτούς τους 5 γάμους που όλοι είχαν το μακρύ τους και το κοντό τους, κάποιοι ήταν πιο κοντινοί, κάποιοι ήταν πιο μακρινοί. Υπήρχαν πάρα πολλά ευτράπελα, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν αστείο, μπορούσες να συσχετίσεις τον εαυτό σου με αυτήν σε διάφορα σενάρια κατά τη διάρκεια του βιβλίου. Έχει πάρει 5 αστεράκια. Το επόμενό μου βιβλίο είμαι σίγουρη ότι δεν κατάφερα να το τελειώσω διότι ήταν βαρετό. Λέγεται This Lie Will Kill You και δεν ήταν καθόλου ωραίο. Έχει πάρει 2 αστεράκια. Μην το διαβάσετε. Τελειώνουν τα βιβλία πάρα πολύ σύντομα. Μην ανησυχείτε. Το ένα βιβλίο είναι το Resting Scrooge Face, το οποίο ήταν χριστουγεννιάτικο. Έχει πάρει 5 αστεράκια. Ήταν ένα εύκολο χριστουγεννιάτικο βιβλίο. Μια ωραία ιστορία. Το επόμενο βιβλίο είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι το πιο γνωστό βιβλίο της Agatha Christie. Δυσκολεύομαι, η αλήθεια είναι, αρκετά να διαβάσω Agatha Christie, διότι λόγω του πότε έγραφε τα βιβλία, τα αγγλικά είναι πιο δύσκολα. Και μετά επιτέλους είδα την ταινία και μου άρεσε πάρα πολύ. Αν δεν ξέρετε την ιστορία, κάντε ένα Google search, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει την ταινία, εγώ δεν την είχα δει. Τα τελευταία 2 βιβλία είναι 2 βιβλία πολύ διαφορετικά το ένα με το άλλο. Το πρώτο τελευταίο βιβλίο το οποίο διάβασα την προηγούμενη χρονιά ήταν η αυτοβιογραφία των Blue.
Δεν θα σας πω πολλά πράγματα για την αυτοβιογραφία των Blue, διότι δεν ξέρω πόσο από εσάς ενδιαφέρεστε. Πάντως, σαν teenager, από το 2000-2001 που εμφανίστηκαν με το All Rise, ήτανε η αγαπημένη μου ever, είχα αφήσει σε όλο μου το δωμάτιο. Ήτανε το boy band το οποίο λάτρευα υπερβολικά και μετά ήταν οι Jonas Brothers. Είχα παντού αφήσει τους αγαπούσα πάρα πολύ, είχα όλα τα album, όλα τα CD single, όλα τα DVDs από τα tours. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ και δεν περίμενα να μην είναι σαχλό, διότι δεν είμαι πολύ της αυτοβιογραφίας. Ήθελα πάρα πολύ να μάθω πράγματα για τους Blue, διότι επειδή ακριβώς ήταν τόσο γνωστοί όταν εγώ ήμουνα teenager και δυσκολευόμουν πολύ να βρω πληροφορίες, διότι και το ίντερνετ που είχαμε τότε ήταν, αν θυμάστε καλά, εκείνο που έκανε και φασαρία. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Το τελευταίο βιβλίο που θα αναφέρω σε αυτή τη λίστα, παρόλο που δεν ήταν το τελευταίο βιβλίο που διάβασα αυτή τη χρονιά, είναι... Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο να διαβάσω. Μου πήρε πολύ καιρό να το διαβάσω, διότι χτυπούσε πάρα πολύ έντονα για μένα. Λέγεται Loss of a Parent. Εγώ έχω χάσει και τους δύο γονείς μου, οπότε αυτό το βιβλίο δεν ήταν Loss of a Parent, ήταν Loss of Both Parents. Δεν μετανιώνω που επέλεξα να διαβάσω αυτό το βιβλίο, δεν μετανιώνω που επέλεξα να το διαβάσω την ίδια χρονιά που έφυγε και ο μπαμπάς μου. Ήταν ένα βιβλίο που με έκανε να δω... να διαβάσω ιστορίες από άλλους ανθρώπους, σκέψεις τους, ανησυχίες, προβληματισμούς, τις ιστορίες τους, τα συναισθήματά τους σε σχέση με το χαμό των γονιών τους. Και με έκανε ουσιαστικά να καταλάβω ακόμη περισσότερο το ότι όλα όσα έχω νιώσει αυτά τα σχεδόν 7 χρόνια από τότε που έχασα τη μαμά μου και λιγότερο από ένα χρόνο που έχασα τον πατέρα μου, ότι ό,τι έχω νιώσει, το έχουν νιώσει κι άλλοι πόσοι άνθρωποι στις ίδιες περιπτώσεις, με έκανε να νιώσω πιο φυσιολογική και τα συναισθήματά μου πιο φυσιολογικά. Θα σας πρότεινα λοιπόν, εάν έχετε περάσει κάτι τέτοιο, καταρχάς αν έχετε περάσει κάτι τέτοιο λυπάμαι πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, αλλά θα σας πρότεινα σίγουρα, εκτός από ψυχοθεραπεία που είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό, θα σας πρότεινα σίγουρα να ψάξετε βιβλία που να έχουν να κάνουν με το πένθος, ειδικά αν έχουν γραφτεί για παράδειγμα από ψυχολόγους ή εάν συμπεριλαμβάνουν ιστορίες άλλων ανθρώπων, όπως αυτό το βιβλίο «Καλή ώρα», που αναφέρουν τα δικά τους βιώματα σε σχέση με το πένθος, διότι έτσι θα περάσετε από αυτό το στάδιο του normalizing, αυτό το οποίο αισθάνεστε εσείς και όλα αυτά τα οποία σκέφτεστε εσείς και σας ανησυχούν και σας προβληματίζουν, οτιδήποτε. Όσον αφορά το πένθος, έχετε δει ότι τον Οκτώβρη σας είχα βάλει ερωτήσεις στο Instagram, εάν ακολουθείτε δηλαδή στο Instagram θα έχετε δει εκείνο το story ίσως ή το story το οποίο ανέβασα εχθές, για ανησυχίες, προβληματισμούς, ερωτήσεις που θα θέλαμε να κάνουμε σε έναν ψυχολόγο σχετικά με το πένθος και τις σκέψεις μας τέλος πάντων. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ να προσθέσω στο κανάλι, διότι για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου πλέον, το πένθος. Θα γίνει μια σειρά από βίντεο τα οποία θα αφορούν καθαρά και μόνο το πένθος. Σας ετοιμάζω και μια έκπληξη επίσης που δεν θα σας πω ακόμη, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία έκπληξη, παρόλο που είναι ένα τέτοιο δυσάρεστο θέμα. Θα είναι πάρα πολύ θετική και πολύ βοηθητική αυτή η έκπληξη που θα σας κάνω σε αυτή τη σειρά βίντεο. Τα βίντεο αυτά θα γίνουν, θα γυριστούν και θα μονταριστούν τον Απρίλιο, έτσι όπως υπολογίζω, διότι έχω κάποια πράγματα να προγραμματίσω για μέχρι τότε και για τον Απρίλιο. Οπότε θα γίνουν αυτά, είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αυτά. Περιμένω πάρα πολύ να γίνουν αυτά τα βίντεο. Είμαι πάρα πολύ θετική στο αποτέλεσμα το οποίο θα έχουν, στο αντίκτυπο το οποίο θα έχουν. Και θέλω πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σας, τις δικές σας ιστορίες. Είναι πάντα, τα μηνύματά μου στο Instagram είναι πάντα ανοιχτά, τα σχόλιά μου εδώ στο YouTube είναι πάντα ανοιχτά. Ήθελα να νιώθετε άνετα να μου μιλήσετε, θα ήθελα να νιώθετε άνετα να γράψετε σχόλιο κάτω από οποιοδήποτε βίντεο,
Γιατί δεν είμαστε εδώ για να κατακρίνουμε, δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με κακία, είμαστε εδώ, δημιουργούμε αυτή την κοινότητα εδώ στο YouTube αλλά και στο Instagram για να είμαστε εδώ ο ένας για τον άλλον και η μία για την άλλη. Είμαστε όλοι άνθρωποι, περνάμε όλοι παρόμοιες καταστάσεις και θέλω να μπορούμε να ανοιχτούμε και να μπορούμε να συζητήσουμε, να μην υπάρχει αυτό το ταμπού. Μπορείτε πάρα πολύ απλά να μου στείλετε είτε ερώτηση είτε μήνυμα, να το βγάλετε από μέσα σας στα μηνύματά μου στο Instagram, είναι πάντα ανοιχτά για εσάς. Εάν έχετε ερωτήσεις, σκέψεις, προβληματισμούς, ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε σε ψυχολόγο σχετικά με το πένθος, θέλω πάρα πολύ να τις αφήσετε κάτω στα σχόλια στο YouTube, αλλά και εάν δεν το κάνετε εδώ, μπορείτε να στείλετε στο Instagram. Τα μαζεύω όλα αυτά για τη σειρά βίντεο που θα κάνω σχετικά με το πένθος τον Απρίλιο. Ξέρω ότι το βίντεο ήταν αρκετά μεγάλο, αλλά φταίει ο ενθουσιασμός μου για τα βιβλία, φταίει ελπίζω το ότι σας αρέσει τα βίντεο να είναι τόσο μεγάλα όταν αφορούν τα βιβλία, διότι αν είστε εδώ για να δείτε τα βιβλία, σημαίνει ότι σας αρέσουν τα βιβλία. Ένα σφινάκι για κάθε φορά που είπα βιβλία. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή, διότι με βοηθάει πάρα πολύ και ελπίζω επιτέλους, μετά από μερικές εβδομάδες στην καινούργια χρονιά, που ανεβάζω μία φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, την ίδια ώρα, στις 5.30, ελπίζω ότι το YouTube θα με ξανααγαπήσει και θα ξαναπροτείνει τα βιντεάκια μου σε όλους εσάς. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα λίγο παραπάνω βοήθεια από εσάς με like, comment και αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να το κάνετε, δεν κοστίζει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, θα σας δω στο επόμενο βίντεο και ελπίζω να τα πούμε και τότε. Μέχρι τότε, γεια σας!